Έχουμε μπει λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί μας τώρα είναι ο βουλευτής του ΜέΡΑ25, ο κύριος Κρήτων Αρσένης. Καλή σας μέρα από το ΡΑΔΙΟ ΕΠΣΙΛΟΝ. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα από τις Σέρες. Βρίσκεστε λοιπόν ήδη στην περιοχή μας. Για πείτε μου έτσι από την πρώτη εντύπωση, την πρώτη συνάντηση που είχατε. Οι συναντήσεις ξεκινάνε στις 12.30 με την επίσκεψη στο νοσοκομείο. Ναι. Έχουμε καταγγελίες για την ακραία υποστελέχωση του και εμπόλυση κατάληψη του νοσοκομείου. Θα είμαστε εκεί πέρα με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη και κλιμάκι του ΜέΡΑ25 για να μιλήσουμε με τους γιατρούς, τους εργαζόμενους και να πραγματικά να καταγράψουμε όλα αυτά που συμβαίνουν για να τα φέρουμε στη Βουλή και να ζητήσουμε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Στη Βουλή εσείς φέρατε και το φωτοβολταϊκό μαμούθ, αυτό το 4,1 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε περιοχή Νατούρα. Σε περιοχή Νατούρα, να θυμίσουμε βέβαια, νομίζω ότι είναι γνωστό. Στο Μενίκιο. Στο Μενίκιο είναι σε μια έκταση περίπου όσο η πόλη των Σερών, είναι κάτι το γιγάντιο. Ναι. Το Μενίκιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο μια προστατευόμενη Νατούρα, είναι μια εξαιρετικά σημαντική Νατούρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αναγνωρίστηκε από την κυβέρνηση και δεσμεύτηκε η κυβέρνηση να την προστατεύσει, πως όταν τον Δεκέμβρη με Γενάρη του 22 ή Δεκέμβρη του 21 έφερε την δέσμευση σε επίπεδο ΟΗΕ, από το βήμα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα προστατεύσει τις περιοχές χωρίς δρόμους. Στο αρχικό σχέδιο ήταν οι πολύ μεγάλες περιοχές και στη συνέχεια οι υπόλοιπες 50, συνολικά περίπου 57. Από αυτές, τρίτη σε μέγεθος είναι το Μενίκιο, τρίτη σε σημασία δηλαδή. Και ενώ υπάρχει αυτή η δέσμευση, η κυβέρνηση όχι μόνο προχωράει με μια πρόταση που δημιουργήθηκε τότε. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον εμφανίζεται παράλληλα με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού από τον ΟΗΕ ότι θα προστατεύσει το Μενίκιο και άλλες αντίστοιχες περιοχές, αλλά το Μενίκιο κατά προτεραιότητα λόγω της σημασίας του. Και έρχεται μετά όχι μόνο η επιχειρηματική πρόταση, αλλά και έρχεται ο ίδιος ο διευθυντής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κ. Δημόπουλος, να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους σε αυτό και να εισηγηθεί. Εκ μέρους του Υπουργείου δεν βλέπει κανένα λόγο να μην προχωρήσει η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτού του γιγάντιου βιομηχανικού φωτοβολταϊκού πάρκου στην καρδιά της προστατευόμενης περιοχής, στην καρδιά της περιοχής χωρίς δρόμους. Και μάλιστα προχωράει οπότε με τις ευλογίες της, και του Διευθυντή του Υπουργείου, και δεν βλέπουμε να κηρύσσεται ποτέ αυτή η περιοχή προστατευόμενη, ενώ έχουν μπει στις περιοχές χωρίς δρόμους άλλες περιοχές πολύ μικρότερης σημασίας. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει κάποιο επιχειρηματικό συμφέρον που θέλουν να εξυπηρετήσουν στο Μενίκιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε κάπως αλλιώς. Και όλο αυτό με απαλατριώς αναγκαστικές σε γη που είναι και βοσκότοπος, σε γη που έχουν ιδιώτες, συμπολίτες μας. Αυτά όλα είναι αδιανόητα. Έχουμε την ακραία εξυπηρέτηση συμφερόντων εις βάρος του περιβάλλοντος, παράνομα πανευρωπαϊκά, χωρίς δέουσα εκτίμηση όπως απαιτείται. Και προχωράμε δηλαδή στην καταστρατήγηση κάθε εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ναι. Να κάνουμε τι? Την εξυπηρέτηση ενός ιδιώτη. Τώρα, η εξυπηρέτηση ενός ιδιώτη, τα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι κάτι το οποίο στις μέρες μας πια δεν μας ξαφνιάζει. Εκείνο που μας ξαφνιάζει είναι ότι περάσαμε μια οικονομική κρίση, περνάμε τώρα μια ενεργειακή κρίση και ακόμη δεν έχουμε καταλάβει ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Κοιτάξτε, και ότι πρέπει να βάλουμε το περιβάλλον μπροστά. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι πολύ σαφείς. Έχουμε όλο το Ταμείο Ανάκαμψης και όλο το ΕΣΠΑ, συν άλλα χρηματοδοτικά πλαίσια, να, ακόμα και όταν μιλάει ο κ. Μητσοτάκης για την ενίσχυση των δανείων των στεγαστικών για τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε σπίτι και θα μπορούν να πάρουν ένα δάνειο για να αποκτήσουν το σπίτι τους. Όλα αυτά αφορούν τις υποκατηγορίες πολιτών και επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Από τις 830.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μόνο οι 30.000 έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Αποκλίνουν δηλαδή το 96% των επιχειρήσεων και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το Ταμείο και από το ΕΣΠΑ, από το κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Οπότε οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρες. Και όσον αφορά το περιβάλλον, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν αποκλειστούν αυτές τις επιχειρήσεις και είναι ανακοινωμένες προθέσεις της κυβέρνησης, αυτές οι χρηματοδοτήσεις θα πάνε στις 5 κατασκευαστικές για να κάνει τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά μέσα στις περιοχές που είναι πραγματικά
ύψης της προστασίας, σημασίας της προστασίας τους. Δηλαδή πάμε και λιλατούμε τη φύση κυριολεκτικά. Ξέρετε ότι εγώ έχω δώσει αγώνες για την κλιματική αλλαγή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ευρωβουλευτής παλιότερα, και συνεχίζω να δίνω και ως μέρη 25, που είμαστε το πράσινο στην πράξη κόμμα στη χώρα και στο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, δίνουμε αγώνες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή στο Μενίκιο, αυτό που συζητάμε στα βουνά, γύρω-γύρω από τις αίρες και αλλού, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Δεν μπορείς να προστατεύσεις τη φύση λιλατώντας την. Χρειαζόμαστε να γίνουν, να μπουν φωτοβολταϊκά βεβαίως στις ταράτσες των σπιτιών. Και αυτό απαιτεί μια άλλη ολόκληρη στόχευση. Έχει ανακοινωθεί μετά από πολλές καταγγελίες μας στη Βουλή, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ένα τέτοιο πρόγραμμα, χωρίς να κάνει την επέκταση στα δίκτυα που θα επιτρέψει να υλοποιηθεί. Δηλαδή θα είναι ένα πρόγραμμα που θα μείνει στα χαρτιά στην πράξη. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν πρόκειται για μεγάλα συμφέροντα, όλα λύνονται. Όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση λιλιασίας κοινωνίας και της φύσης, όλο προσχώματα βρίσκουν. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν θα είστε μέχρι αργά, από ό,τι ξέρω, σύμφωνα με το πρόγραμμα εδώ στην πόλη των Σερών. Θα έχει και μία ομιλία ο Γενικός Γραμματέας του Μέρα 25 στο Πανεπιστήμιο των Σερών. Και εσείς θα έχετε συναντήσεις με φορείς, θα δείτε και ομάδες πολιτών που ασχολούνται έτσι με το περιβάλλον και την οικολογία, θα δείτε και αγρότες όμως? Ναι, βεβαίως, θα υπάρξει συνάντηση και με αγρότες που είναι μπροστά τα προβλήματα. Είναι γνωστό, καταλαβαίνετε, όταν όλη η κυβερνητική προσπάθεια στρέφεται προς τις μεγάλες, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, τις πέντε αυτούς επιχειρηματίες, καταλαβαίνετε ότι οποιοδήποτε μικρός, και πόσο μάλλον ο αγρότης στη χώρα μας και στον τόπο μας που είναι μικρή κλήρη, είναι εντελώς αποκλεισμένος, βάλεται από το ενεργειακό κόστος, βάλεται από το κόστος στα αγροεφόδια και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι αν και ως γέννημα θέμα Θεσσαλονικίας, έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές τις αίρες και είχα στο παρελθόν και ως ευρωβουλευτής είχα συνδιοργανώσει και μια εκπαιδευτική μερίδα εδώ πέρα στη πόλη. Πρώτη φορά ανέβηκα πριν από λίγο και στην ακρόαση των Σερών, και θέλω να δηλώσω σοκαρισμένος για αυτή την ακραία εγκατάλειψη, τη σημαντικότητα του αυτού αρχαιολογικού μνημείου. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό βυζαντινό φρούριο, θα έλεγα σπάνιο σε μεγάλη ακαιρεότητα. Όπου φτάνεις εκεί και δεν ξέρεις την ιστορία του, δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπεις, δεν υπάρχει κάτι να σε ενημερώσει, ναι. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ, και λόγω του προσωπικού μου ενδιαφέρον στην πολιτική κληρονομιά, επισκέφτομαι τους ψυχώς, δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσο βεβαιωμένο σημαντικό μνημείο. Το 1/3 του να είναι πάρκινγκ, το 1/3 του να είναι ιδιωτικός χώρος, καφέ, εστιατόριο, και το 1/3 καζόν. Υπάρχει μια πινακίδα μόνο η οποία δεν σου περιγράφει καθόλου την ιστορία. Σε τρεις γραμμές αναφέρει ότι είναι περίπου βυζαντινός ο ένας πύργος και αυτός διασώζεται. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβεί, τόσο όσον αφορά την καταστροφή ενός μνημείου και την κατάληψη και αφήνει στην καταστροφή, σημαντικότητα του μνημείου, όσον αφορά και την ιδιωτικοποίηση. Και καταλαβαίνει κανείς ότι αν αυτό γίνεται σε ένα τόσο σημαντικό μνημείο της πόλης, τι σημαίνει αυτό για τη διαχείριση άλλων αντίστοιχων μνημείων και χώρων της πόλης. Μια πόλη που έχω δει και ως επισκέπτης της να χάνει την πολιτική κληρονομιά. Δεν θα ξεχάσω τα κτίρια της Οθωμανικής περίοδου που βρισκόταν στην είσοδο της πόλης και ένα μετά το άλλο γκρεμίστηκαν. Και πλέον έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι στο ιστορικό κέντρο, εμπορικό κέντρο, και μερικά μεμονωμένα μνημεία. Ναι. Είναι πραγματικά κρίμα να το αφήσουμε. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την υποβάθμιση. Η Σέρες είναι μια πολύ σημαντική πόλη ιστορικά και έχει δικαίωμα να διεκδικήσει αυτή την ιστορία της. Έχει δικαίωμα και για τη μνήμη την ιστορική, που είναι βασικό δημοκρατικό δικαίωμα. Γιατί ξέρετε, στην ιστορία σου καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις, προς τα που να στραφείς, τι να διεκδικήσεις. Έτσι είναι. Αλλά και την ίδια στιγμή είναι και οικονομικός πόρος που δικαιούται να έχει αυτή η πόλη. Δεν μπορεί να εγκαταλείπονται, ούτε να ιδιωτικοποιούνται αυτοί οι πόροι έτσι. Πάλι, δηλώνω σοκαρισμένος, δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο πουθενά άλλου στη χώρα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας σήμερα και θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θέλω να εκμεταλλευτώ την, εντός αγωγικών, να εκμεταλλευτώ την ευαισθησία που έχετε σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας. Και την επόμενη φορά θέλω να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό.
να μου πείτε πόσοι κάδοι ανακύκλωση υπάρχουν στη Βουλή, αν υπάρχει κομποστοποιητής, πόσα πλαστικά μπουκάλια έχετε κάθε μέρα, τέτοια πράγματα. Μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, όπως και το θέμα των... Νομίζω ότι θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το να νομοθετούμε στη μία αίθουσα και στην άλλη αίθουσα να πετάμε ό,τι βρούμε και όπου βρούμε, δεν έχει κανένα νόημα. Βεβαίως, και να συζητήσουμε αυτό που προφανώς η ανακύκλωση υπολειτουργεί στη Βουλή είναι για το Θεαθήνα, για να είμαστε ειλικρινείς. Όπως όλη τη χώρα. Όπως όλη τη χώρα. Εμβληματικό. Όταν συμβαίνει στη Βουλή, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη χώρα και στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Οπότε δηλαδή θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας να μιλήσουμε και για τέτοια θέματα. Με πολύ χαρά, όπως και να συζητήσουμε το θέμα των ιαματικών, που έχω πολεμήσει με όλη τη δύναμη αυτή την εταιρεία που πήγα να κάνουν την ιαματικά ΑΕ, που θέλουν εσπεσμένα να προχωρήσουν την ιδιωτικοποίηση όλων των ιαματικών πηγών της χώρας, που αφορά πάρα πολύ το νομοσέρο. Και υπάρχουν και εργαζόμενοι σε εγκαταστάσεις οι οποίοι θέλουν να γίνει κάτι, τέλος πάντων, και να μην είναι... να μην χαθούν ούτε και τα κονδύλια που έχουν δοθεί και ούτε να εγκαταληφθούν αυτές οι πηγές. Βεβαίως, αλλά έχουμε το παράδειγμα της Κύθνου, το προσφατό, όπου ιδιωτικοποιήθηκε η πηγή, δόθηκε σε ιδιώτη για να κάνει exclusive μονάδα SPA, όπου δεν θα έχουν πρόσβαση στην πηγή οι πολίτες ούτε οι επισκέπτες στην πράξη, παρά μόνο με πάρα πολύ ακριβά βαλάτι, το οποίο αποκλεί πάρα πολύ κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα πόρο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δημόσιος, σημαντικός πόρος. Μιλάμε για νερό και μιλάμε για κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες το χρησιμοποιούν τα ιαματικά θεραπευτικά λουτρά για να μειώσουν, για να θεραπεύσουν ανθρώπους, και αυτό μειώνει το κόστος του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δίνει ένα τοπικό πόρο ο οποίος είναι πολλαπλά αναπτυξιακός, και νομίζω ότι δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε και αυτή την ευκαιρία. Να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αρσένη. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, λοιπόν, που έχουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Αρσένη. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε τώρα για να το κάνουμε αυτό.